Η άρνηση του κατεστημένου να δεχθεί η αδίποτε ανανέωση, έστω και επιφανειακή, ήταν αιτία όχι μόνο των εσωτερικών του δυσλειτουργιών, αλλά και της βαθιάς πολιτικοκοινωνικής κρίσης στην οποία οδήγησε τη χώρα. Παρά τα αυτά, το κατεστημένο αυτό εξασφάλισε την ισχυρή πλειοψηφική παρουσία του στα κυβερνητικά σχήματα και τους διοικητικούς μηχανισμούς και της δικτατορίας. Αυτό εξηγείται από ποικίλου παράγοντε, ένα από του οποίου είναι ότι το μεταπολεμικό ελληνικό κατεστημένο είχε φροντίσει από πριν να αφομοιώσει ιδεολογικά όλου εκείνου του μηχανισμού που αργότερα προκάλεσαν την ανατροπή του πολιτικού του τμήματο. Τα στοιχεία εκείνα, τα οποία έβλεπαν την ανάγκη εξυγχρονισμού και ανανέωση του ελληνικού κατεστημένου από την σκοπιά τη συντηρητική απόψεω, είχαν συσπηρωθεί σε, σε κινήσει σαν την Εταιρεία Ελληνικών Σπουδών. Αυτά τα στοιχεία μετά την επιβολή της δικτατορίας, κατά τρόπο συντονισμένο, πλησίασαν τους συνταγματάρχες και κατόρθωσαν να τους πλαισιώσουν πολιτικά.